Συνεχίζω με το θέμα που ξεκίνησα, το θέμα της πολιτικής τιμολόγησης των ουράδευσης και με το ζήτημα της άδευσης γενικότερα του τόπου μας, του Δήμου μας. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πρέπει να γνωρίζετε ότι η περινή περιοχή του Δήμου της Βόρειας Κυμβρίας είναι ένας κάμπος στον οποίο απέχουν πάρα πολύ οι έντονες καιρικές συνθήκες, ένας κάμπος τον οποίο δεν το βγαίνει πάγο, ένας κάμπος ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει μια πηγή εισοδήματος για όλους τους κατοίκους. Ο λόγος που αυτό δεν συμβαίνει είναι ότι αυτός ο κάμπος καλλιεργείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από πεπαλαιωμένες καλλιέργειες, από καλλιέργειες ελιών, παραδοσιακές καλλιέργειες, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να αποδίδουν αυτά που χρειάζεται για να μπορεί να ζήσει ο μέσος αγρότης στον τόπο μας. Πάρα πολλά είναι αυτά, θα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, που μπορούν να γίνουν ώστε να ανασπαθεί αυτό το κλίμα. Ένα από αυτά που θα πω εγώ είναι ότι οι νέες μέθοδοι καλλιέργειας, οι προσπάθειες που διαχρονικά τα τελευταία 40 χρόνια έχουν γίνει για πιο εντατικές καλλιέργειες στον τόπο μας, έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικότατο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό ζήτημα στον τόπο μας. Αυτό είναι το φαινόμενο της έντονης υφαλμύρωσης που παρατηρείται από την όλο και εντονότερη χρήση αλμυρού νερού για την άρδευση των καλλιεργειών. Τι συμβαίνει λοιπόν, απλοϊκά και οι καλλιέργειες καταστρέφονται, αλλά και το περιβάλλον καταστρέφεται και ο υποδροχός ορίζοντας συνεχώς και συνεχώς παρατηρεί φαινόμενα των όσων αλλαγότητας. Η νητροποίηση είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος και αυτός επιβαρύνει το περιβάλλον μας. Η λύση σε όλα αυτά δεν είναι άλλη παρά η χρήση νερού άρδευσης από τις πηγές των αναβάλλων, χρήση νερού άρδευσης τέτοιες ποιότητες και τέτοιες ποσότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσει πρώτον τη λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα και δεύτερον το εφαρτήριο για μια νέα γενναία αναδιάρθρωση καλλιεργειών που θα μπορούσαν πραγματικά με βάση τις κλιματολογικές και τοπικές συνθήκες να δώσουν λύση στα ζητήματά μας. Γιατί αυτό δεν έχει γίνει? Γιατί ένα τόσο σημαντικό έργο, αντί να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής μελέτης και ορίμανσης σε μια κατεύθυνση υλοποίησης του σε βάθος χρόνου, για κακή μας τύχη έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, αντιμετωπίζεται περισσότερο σύνθημα και λιγότερο σε έργο το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να κατασκευαστεί. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας έχουν πάρει πρωτοβουλίες τα τελευταία 5 χρόνια. Ήδη εκφωνείται μελέτη για την μεταφορά νερού άρνηση στις πηγές των αναβάλλων στην Βόρεια Κυμβρία. Επιγραμματικά σας λέω ότι έχουν κατασκευαστεί ήδη έργα που μεταφέρουν για εκατοντάδες χιλιόμετρα το νερό του αναβάλλου, βόρεια και βορειοανατολικά, και ότι ο κάμπος μας απέχει μόνο 13 χιλιόμετρα από την πηγή. Σε αυτή την κατεύθυνση, και αφού επιλύθηκαν ζητήματα δικαιωμάτων χρήσης και αδειοδοτήσεων αυτής της χρήσης, είμαστε στο στάδιο της έγκρισης των ευρωτικών όλων αυτής της μελέτης. Μοιραία χρόνια κοιτάζουμε μπροστά μας τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού του έργου. Μετά από ένα κύκλο επαφών με φορείς του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου σας, καταλήξαμε στο ότι σκοντάφτηκε σε ένα τεράστιο ζήτημα, το ζήτημα της αδυναμίας χρηματοδότησης τέτοιων έργων λόγω της απουσίας στη χώρα μας της πολιτικής τιμολόγησης του νερού άρνησης. Με αυτή ακριβώς την έννοια φτάνουμε σήμερα, μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης σκία, να ρωτάμε εσάς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας στο νέο περιβάλλον που θέλετε να διαμορφώνετε μετά την υπογραφή της σχετικής σκία τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του έργου. Πραγματικά, αυτό το έργο μπορεί να αλλάξει όλη τη μορφή του τόπου μας, όλη τη μορφή της αντιλογικής του λογονίσου.